Καλημέρα από μένα. Τον Γιώργο τον Μαυροκά τον συνάντησα το 2001. Είχα και εγώ την ίδια τέτοια συναισθήματα που περιέγραψε πριν ο Γιώργος. Ήταν να διοργανώσουμε έναν αγώνα διάφορο με το Δήμο της Μπογιαρμένης, πανευρωπαϊκό, πάνω στην ώρα, τυχαία. Και έρχεται και μου λέει ο Γιώργος Μαυροκάς. Και λέω, ρε παιδιά, λάθος, πώς είναι κάποιος, πώς μας κάνει πλάκα, πώς είναι κάποιος αδελφός του. Περίμενα να κάνεις διαστάσεις του Γιώργου. Όχι, λέει ο Γιώργος Μαυροκάς. Εντάξει, έτσι ο Γιώργος Μαυροκάς. Σιγά σιγά κατάλαβα λοιπόν αυτή την ήρεμη δύναμη που ξεκίνησα με τον αγώνα με 65 ξένους από όλη την Ευρώπη. Τον έβλεπα χωρίς άγχος, με αυτοπεποίθηση, να μας καθοδηγεί μέσα στη θάλασσα και τότε κατάλαβα ότι πραγματικά είναι ο Γιώργος Μαυροκάς. Από τότε συνεργαζόμαστε συχνά. Μετά από αυτό συνεχίσαμε στα παιδάκια στου σχολείου να κάνουμε αγώνες. Πάντα έβλεπα την παιδικότητά του, πάντα έβλεπα να τρέχει σαν μικρό παιδί και ο ίδιος να τα διοργανώσει. Και έρχεται και αυτό το βιβλίο τώρα. Αυτό το βιβλίο το διάβασα το τελευταίο μήνα, 4 μέρες μας πήρα, ανάμεσα στα χειρουργεία. Με συγκίνησε πολύ, ξεκίνησε να περιγράφει την παιδικότητα και την αγνότητα και κατάφερε να το κρατήσει όλο το βιβλίο. Νομίζω, συμφωνώ με τον Γιώργο, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε γονιός, γιατί μας βοηθάει πού πρέπει να βάλουμε τα παιδιά μας. Και τι τονίζει ο Γιώργος μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τονίζει συνέχεια την ομαδικότητα. Δηλαδή πέρα από αυτούς που είναι μοιημένους στο πόλο, εγώ ήμουν αθλητής στην εθνική ομάδα τριάθλου, δεν κατάφερα να φτάσω στο επίπεδο του Γιώργου, στο Ολυμπιακό επίπεδο. Αλλά είναι ένα μεγαλείο ο Γιώργος. Πώς μπόρεσε και συνδύασε το υψηλό αθλητικό μεγαλείο και τις σπουδές του. Συνέχεια όμως το βιβλίο του λιμνεί τη φιλία, την αγνότητα, την παιδικότητα που πρέπει όλοι μας να κρατήσουμε και καθώς μεγαλώνουμε και αυτή να περνάμε στα παιδιά μας. Υμνεί την προσπάθεια. Υμνεί τη δύναμη που πρέπει να βρει ο καθένας μας μέσα μας. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και σε γεγονότα στη ζωή μας. Γιατί σίγουρα όλοι μας περνάμε, έχουμε περάσει και θα περάσουμε. Και άλλες δύσκολες στιγμές. Η δύναμη ο καθένας, όσο και να μας βοηθάει ο διπλανός μας, πρέπει να τη βρούμε μέσα μας για να ξανασηκωθούμε. Και στη ζωή μας, 100 φορές θα πέσουμε, 100 μέρα πρέπει να σηκωθούμε όμως. Ύμνος λοιπόν στην ομαδικότητα, ύμνος στην προσπάθεια, ύμνος στη δύναμη που πρέπει να βρούμε μέσα μας και πάνω απ' όλα να κρατήσουμε το παιδί. Την αγνότητα που τον βλέπουμε το Γιώργο στο βιβλίο του, φτάνει σε μεγάλη ηλικία, φτάνει στο πανεπιστήμιο, φτάνει στις ομιλίες στο εξωτερικό, γυρίζει από το εξωτερικό και ψάχνει να βρει το φίλο του, ψάχνει να βρει τη γωνιά του, γιατί πάλι θα νιώσει αυτή την παιδικότητα, αυτή την αγνότητα. Πιστεύω ότι πάντα πρέπει να συναισθανόμαστε τι υπάρχει πέρα από αυτό που φαίνεται. Γιατί βλέπουμε κάτι, ακούμε κάτι, αλλά σίγουρα υπάρχει και κάτι πέρα από αυτό που φαίνεται. Ο Γιώργος μας τάπηξε όλα αυτά με το βιβλίο του. Είναι βέβαια μια ανάμεση γενικά για όλους που είναι μοιημένους στο άθλημα του πόλου, αλλά νομίζω ότι διδάσκει και αθλητές, αλλά και μη αθλητές. Πρέπει πρώτα, αν συμφωνεί και ο Γιώργος, να διαβάσουν οι γονείς, βλέπουμε, και συνέχεια τα παιδιά. Γιατί με βοηθάει και εμένα, που έχω τώρα ένα γιο ενός έτους, τι δρόμο θα του δώσω. Και πώς μπορώ, και αυτό έλεγα πριν στη γυναίκα μου, λέω, μακάρι να βρούμε, να μας αξιώσει ο Θεός, να μας το δώσουν όμορφα και να ξεκινήσουμε όπως ξεκίνησε και ο Γιώργος Μαυροκάς. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.